η Ουκρανία Τουρκία ξαναγράφουν ιστορία. Εξαφανίζουν 100.000 Έλληνες της Μαριούπολης. Αφαιρούν τους Έλληνες από τους αυτόχθονες λαούς της περιοχής. Τέλος οι Έλληνες της Μαριούπολη. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοτής Ζελένσκι, σβήνει την ιστορία, ξαναγράφει την ιστορία καθώς με νόμο του Ουκρανικού Κοινοβουλίου εξαιρεί τους Έλληνες, τους Ρώσους και άλλους από τους αυτόχθονες λαούς. Με το νόμο αυτό ορίζονται ως αυτόχθονες εθνοτικές ομάδες της περιοχής οι Τάταροι και δύο συγγενικές τους φυλές. Δεν χαρακτηρίζονται ως εθνική γηγενισμιονότητα ούτε οι Ρώσοι Ακούσον, άκουσον άξον. Αλλά ούτε και οι Έλληνε άξον άξον. Οι Έλληνε, ε, που χιλιάδε χρόνια π.Χ. εκεί απόκησαν. Θα δείτε, είδατε, αγάλματα, νημεία, αρχαία, στάδια και άλλα. Μαζί τους και οι Ούγγροι και οι Λευκορώσοι της Ουκρανίας. Με αυτόν τον τρόπο σβήνονται τόσο οι Έλληνες της Μαριούπολης όσο και αυτοί της Κρυμαίας που για το Κίεβο παραμένει ουκρανικό έδαφος. Οι προθέσεις Βολοντίμιο Ζελένσκι γίνονται ακόμα πιο ξεκάθαρες με την αναγνώριση μόνο των τουρκογενών Τατάρων. Σχεδόν όλα συνηγορούν ότι η χώρα μετατρέπεται σε δορυφόρον της Τουρκίας μετά τις συμφωνίες των δύο κρατών για αμυντική συνεργασία προσφάτως. Σημειώνεται πω ο Βολοντίμο Ζελένσκι έδωσε διαβεβαιώσει στον Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δέντι ότι δεν υπάρχει κανένα νομοθέτημα, ούτε προηγούμενο ούτε επόμενο, το οποίο να περιορίσει τα δικαιώματα ελληνική μειονότητα στην Ουκρανία. Όμω δυστυχώ δεν είπε την αλήθεια, καθώ με νέο νομοσχέδιο εισάγονται διακρίσει στου αυτόχθονε πληθυσμού. Βλέπετε τα αρχαία ξανά. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε σε τηλεοπτική συνέντευξη ότι το νομοσχέδιο δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Ο αρχηγός του ρωσικού κράτου σημείωσε ότι το να ονομάσουμε Ρώσους ως μη αυτόθονες ανθρώπους δεν είναι απλά λανθασμένο αλλά γελίο, είναι και ηλίθιο και ότι μια τέτοια θέση δεν συμμορφώνεται με την ιστορία σύμφωνα με τον Πούτιν. Οι συνέπειες της έγκρισης αυτού του νομοσχεδίου θα μπορούσαν να συγκριθούν με τη χρήση ενός όπλου μαζικής καταστροφής. Απόλυτο δίκιο έχει. Το σχέδιο νόμου ορίζει την έννοια των αυτόχθονων κατοίκων της Ουκρανίας, σύμφωνα με την οποία μια αυτόχθονη εθνοτική κοινότητα που σχηματίζεται στο έδωφος της Ουκρανίας είναι φορέα πρωτότυπη γλώσσα και πολιτισμού. Έχει παραδοσιακού κοινωνικού, πολιτιστικού ή αντιπροσωπευτικού φορεί. Την ίδια στιγμή ορίζει τι, ότι αυτόχνε πληθυσμοί τη Ουκρανίας είναι εθνική μειονότητα στον πληθυσμό τη και δεν έχει δικό τη κράτο εκτό τη Ουκρανία. Εισάγονται διακρίσεις στους πληθυσμούς και κάποιοι εξυψώνονται. Μοιάζει με τον Ισραηλινό νόμο για τις εβραϊκές κοινότητες. Ο Ουκρανικός νόμος δεν φαίνεται να στερεί κάποιο δικαίωμα από τις εθνικές μειονότητες προς το παρόν. Όμως αυτό θα γίνει επί της ουσίας στη συνέχεια. Εγείρει ερωτήματα για ποιο λόγο εισάγονται διακρίσει διακρίσεις στους πληθυσμούς. Και κάποιοι εξυψώνονται εξηγεί στο Σπούτινγκ ο Θέμης Τζίμας δικηγόρος μεταδιδακτορικός ερευνητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη στο Διεθνές Δίκαιο. Δεν υπάρχει νόημα στο να μην θεωρεί αυτόχθονε όσου έχουν κρατική οντότητα εκτό κρανία, δεδομένου ότι οι Έλληνε και Ρώσοι ζούσαν εκεί πολύ νωρίτερα του Τατάρου. Προσθέτει και συμπληρώνει ότι από τη μια πλευρά δημιουργείται φυλετικό διαχωρισμό τύπου Απαχάιτ, που μόνο σε εξήψη δικαιωμάτων των λίγων παραπέμπει, ενώ από την άλλη δημιουργείται ένα διχασμό και ένα αντιεπιστημονικό διαχωρισμό, χωρί ουδένα λόγο. Γιάννη Στόρι το νομοσχέδιο κάνει λόγο στο Σπούτνικ, ο καθηγητής σύγχρης ιστορίας Βλάσης Αγτζίδης. Είναι τεράστιο λάθος να γίνεται λόγος για αυτόχθονες κατοίκους περιοχής και οι Έλληνες να μην συμπεριλαμβάνονται σε αυτούς, ενώ είναι οι αρχαιότεροι κάτοικοι. Μια διάλειπτη παρουσία εδώ και 27 Αιώνε τουλάχιστον. Οι Τάταροι εμφανίστηκαν στην περιοχή αιώνε αργότερα και συγκεκριμένα κατά τον 13ο αιώνα. 1200 και μετά. Παράλληλα, αναφέρει ότι η Ουκρανία πρόκειται για το μόνο κράτο παγκοσμίω όπου υπάρχουν ακόμα σημαντικέ ελληνικέ κοινότητε που διατηρούν πλήρη κοινωνική δομή και συνείδηση τη ενώ υπερβαίνουν τα 100.000 άτομα, είδατε και από εορτέ εθνική συνείδηση κλπ. 100.000 είναι οι Έλληνες μόνο στη Μαριούπολη, το ξανατονίζουμε. Μια νέα πόλη ιδρύθηκε του 1778 από Έλληνες στην οποία έδωσαν το όνομα της Παναγίας, ονομάζοντας τη Μαριούπολη. Ρωτής, άλλα 23 ελληνικά χωριά στην εποχή της Σοβιετικής Ένωσης είχαν δημιουργηθεί τέσσερις αυτόνομες ελληνικές περιοχές με σημαντική πολιτιστική ανάπτυξη. Το 1928 μόνο στην περιοχή της Μαριούπολη λειτουργούσαν 39 ελληνικά σχολεία πρώτης βαθμίδας. Όμως το τέλος του 1937 με απόφαση της ταλινικής ηγεσία η ελληνική μειονότητα στοχοποιήθηκε καθώς και αρκετέ ακόμα μικρές ομάδες πληθυσμού. Αναφέρεται ο καθηγητής και σ άλλα. Η πολιτική ηγεσία τη Ουκρανία κάνει απάνω τα λάθη. Επισημαίνει στο Σπούτιν και η Λουντμίλα Κοντοπούλου, που κατάγεται από το Λούγκανσ και μένει στην Αθήνα. Ο Ζελένσκι προσπαθεί να ασκήσει μια άδικη πίεση στι μειονότητε. Δεν μπορεί να διαγράψει το γεγονό ότι η ελληνική εθνική μειονότητα υπάρχει στην Ουκρανία εδώ και αρκετά χρόνια σε πολλά μέρη και μάλιστα κοντά στη Μαριούπολη. Λυπηρό ότι ο Έλληνα υπουργό εξωτερικών ευχαρίστησε την Ουκρανία ενώ δεν αναγνωρίζει την ιστορία τη. Μακάρι να βρεθεί μια λύση, να σταματήσουν αυτά. Ευτυχώ που μένω στο Λουγκάνσκ. Κατάγομαι από το Λουγκάνσκ. Και όταν βρεθώ εκεί, δεν θα αντιμετωπίζω ό,τι προβλήματα αντιμετωπίζουν σήμερα στην Ουκρανία.